Θέλω να περάσουμε να δούμε ένα βίντεο. Σας έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα ότι το Σάββατο, το μεσημέρι του Σαββάτου, πολύ κοντά στην εκκλησία, όλοι γνωρίζετε που μένετε στην Κηφισιά, στον Άγιο Δημήτριο, θα βρισκόταν ο γέροντας Ευδόκιμος από την Ιερά Μονή Παναχράντου στην Άνδρο. Ήθελα πολύ να είμαι εκεί, αλλά ήξερα τι θα αντιμετωπίσω, γι' αυτό δεν πήγα. Λοιπόν, ήταν εκεί για να μαγειρέψει και για να παρουσιάσει το βιβλίο που έχει φτιάξει με πολλές δικές του συνταγές. Δικές του πραγματικά, γιατί μαγειρεύει καταπληκτικά. Είναι μοναδικός. Την τελευταία φορά που είχα πάει στη Μονή, έφτιαχνε. Πώς το λένε αυτό το. Που δεν είναι σάλτσα, που. Πελτέ. Έβλεπα το πελτέ, του λέω αυτό τον έχεις κάνει εσύ. Μου λέει ναι, εγώ κάνω συνέχεια πελτέ. Λέω πώς γίνεται το πελτέ. Γιατί εντάξει, σάλτσα ντομάτα ξέρω να κάνω, αλλά πελτέ δεν ήξερα ότι μπορώ να κάνω. Δηλαδή ότι είναι κάτι το οποίο γίνεται εύκολα. Τώρα εύκολα, δύσκολα δεν ξέρω, αλλά πραγματικά το βιβλίο του έχει μέσα 99, αν δεν κάνω λάθος, συνταγές που πραγματικά είναι φτιαγμένες από τα χεράκια του με πολύ, πολύ μεράκι. Εξάλλου είναι κάτι που αγαπάει πολύ και γι' αυτό και όλοι του λένε μπράβο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε εκεί. Βρήκα μέσα και μια συνταγή που δεν την ήξερα. Ενώ μ' αρέσει να τα τρώω αν τα βρω μπροστά μου, αλλά δεν ήξερα ούτε αυτά πώς γίνονται. Τα κόλυβα, συγγνώμη κιόλας, αλλά τα κόλυβα δεν είναι. Ναι, ναι. Μπορείς να τα φας και άλλες στιγμές. Είναι πεντανόστιμα. Και πολύ άμα ξέρουν να τα κάνουν, υπάρχουν μέσα όπως και πολλές άλλες συνταγές. Από σούπες, γλυκά, ζυμαρικά, τα πάντα όλα.